Πολύ ωραία. Πριν ξεκινήσουμε για την αντρική φορσιά, έτσι, για να δούμε πώς διαμορφώνεται στο πάνω, θα ήθελα να σας δείξω τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι τερζίδες. Να πω ότι πριν 20 χρόνια, έτσι που έμαθα για τη φορσιά, είχα την τύχη να δω έτσι τον τελευταίο που προμήθευε εδώ στο Ηράκλειο τους τερζίδες με τα τεχρίλια και τα γαϊτάνια. Αυτά λοιπόν είναι τα πρώτα τους υλικά, τα οποία ξεκινάνε τη χειροποίητη δουλειά πάνω στα γυλαίκα που βλέπετε. Υπάρχει το γαϊτάνι, υπάρχει το τεχρίλι δεξί-αριστερό, το οποίο δημιουργούν ψαροκόκαρα, το οποίο δημιουργούν διάφορα σχέδια πάνω στα γυλαίκα. Λοιπόν, είπαμε ότι και όπως και η γυναικεία φορεσιά, έτσι και η αντρική, ενώ περνάμε από τα βυζαντινά ενδύματα, με ενετικές επιρροές και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Για τη βράκα, όπως ξέρουμε και διαμορφώνεται τελικά βράκα γυλαίκο με ιντάνι καπότο, η παραδοσιακή φορεσιά που έφτασε μέχρι και τα μέσα του 1960, και μάλιστα η Ευαγγελία Φραγκάκη που έχει γράψει η Λαϊκή Τέχνη στην Κρήτη μας έχει δώσει πάρα πολλές πληροφορίες. Αντρούμε πολλές πληροφορίες για την παραδοσιακή φορεσιά της Κρήτης. Λέει ότι δεν πίστευα, λέει, ποτέ ότι μετά το 1965 δεν θα ξαναέβρισκα βρακοφόρο να κυκλοφορεί στην Κρήτη. Και όμως η φορεσιά έχει χαθεί, πλέον χρησιμοποιείται για τις εκδηλώσεις από τους πολιτιστικούς συλλόγους και τα σωματεία και κάποιους εραστές και λάτρες της παράδοσης. Για να ξεκινήσουμε συντομία, πολλά πράγματα ξέρετε, απλά για μένα είναι σημαντικό αυτό που βλέπετε, που είναι ντυμένοι οι πέντε φίλοι, να είναι κάποιος σωστά ντυμένος. Αυτό είναι το σημαντικότερο και να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν σωστότερα ενδύματα. Να πούμε ότι τα περισσότερα ενδύματα φτιάχνονται από τη τζόχα, έτσι. Μετά υπάρχουν οι φράγματα του αργαστηριού που θα δούμε, που χρησιμοποιηθήκανε. Υπάρχουν καραμάντολες, τα μαύρα ενδύματα. Υπάρχουν μάλινα, υπάρχουν λινά, υπάρχουν διάφορα, υπάρχουν ράσινα που λέμε από μαλλιά και έγας και προβάτου. Θα το δούμε και στα ρασίδια, τα καπότα, όπως αναφέρονται γαμπάδες με διάφορα ονόματα. Έτσι. Αλλά μιας και ξεκίνησα έτσι να πω για τη λεδεδιά και πώς διαμορφώθηκε η παραδοσιακή μας φορεσιά. Να πω ότι ήταν πολύ σημαντικό ένας άντρας να ήταν ζωσμένος όταν κατέβαινε στο μεϊντάνι, στο χωριό ή στην πόλη. Να πω ότι τα στιβάνια του πρέπει να ήταν πάντα ψηλά. Δηλαδή σε κείμενα που έχουν βρεθεί σχολιάζουν ότι πήγε ένας νεαρός στο καφενείο και τον εκεράσανε, το αφηγούνταν αυτός μετά από πολλά χρόνια. Και του έκανε εντύπωση γιατί τον κεράσανε και του είπε ο γέρος μετά ότι ρε παιδιά μου, του λέει, έτσι πρέπει να είναι τα στιβάνια σου ψηλά και το μαχαίρι σου να είναι βαλμένο έτοιμο πόλεμο και όχι όρτσα. Και το κεφαλομάντιλό σου και το γενομούσταχό σου να είναι πάντα περιποιημένο και έτσι τον εγκέρασε χωρίς να το εξέρχει και λέει κράτησε αυτές τις συμβουλές για όλο το βίο της ζωής του και το μετέδωσε κι αυτός. Λοιπόν, για τον κριτικό είναι πάντα πολύ σημαντικό η εμφάνισή του. Σε μια εκπομπή που έκανε ο Μανώλης ο Πατακός το 1994 για την αντρική και τη γυναικεία φορεσιά, που τότε παρουσίασε τη σφακιανή φορεσιά για πρώτη φορά, να πούμε ότι αναφέρει μέσα ότι όταν βάζω τα στιβάνια μου και ζώνω με τη ζώνη μου, νιώθω άλλος άνθρωπος. Όταν βάζω το κεφαλομάντιλό μου, νιώθω ένας άντρας ο οποίος δεν φοβούμαι τίποτα και ζώνει το μαχαίρι στη μέση του. Πραγματικά λοιπόν ο κριτικός έτσι αισθάνεται κάθε φορά που στολίζεται και βάνει την παραδοσιακή του φορεσιά και όχι μόνο. Λοιπόν, εντάχει να πούμε ότι η καραμάντολα που λέμε είναι ένα αντίγραφο καραμάντολας που υπάρχει τα τελευταία χρόνια με περίτεχνα σχέδια που τα φτιάχνουν οι τερζίδες με τα κοβάκια. Να πούμε ότι στα τέλη του 1800, μάλλον την περίοδο του 1700 με 1800 παρατηρούσαμε γυλαίκα που ήταν χρηστικά τα κουμπιά, υπήρχαν θηλιές από τη μια μεριά και κουμπώνανε κανονικά. Υπάρχει το αυγό Καγιαπής σε μια σκητσογραφία ο οποίος έχει τέτοιο γυλαίκο. Υπάρχουν οι Δελιγιάννες από τα Σφακιά οι οποίοι έχουν και αυτοί, ο πλαρχικοί που συμμετείχαν και έχουμε την τύχη να έχουμε κρατήσει εικονογραφίες, σκίτσα. Λοιπόν, να πούμε ότι πάντα υπάρχει το ζωνάρι το οποίο στερεώνει
το μαχαίρι του εκάστοτε που χωράει τη φορεσιά, να πούμε ότι η βράκα, οι πηγές μας λένε ότι έρχονται από τους Αλγεριανούς πειρατές, από μια φυλή της Αλγερίας, και καθώς βρισκόντουσαν με τους Έλληνες, προσπάθησαν να μιμηθούν και έτσι υιοθετήσανε τη βράκα, και μετά προσθέτοντας ο κριτικός το στιβάνι του, γιατί προϋπήρχε το στιβάνι για τις δυσκολίες που προφανώς υπήρχαν στην καθημερινότητα, τα κλαδιά και όλα αυτά, είχε διαμορφωθεί το υπόδημα της εποχής. Να πούμε ότι προσθέθηκε και το γυλαίκο και διαμορφώθηκε μετά από χρόνια η φορεσιά. Άλλες πηγές λένε ότι είναι από την αρχαία λέξη, η οποία δανείζεται με το κρατία και έρχεται στις μέρες μας σαν βράκα. Από εκεί πέρα οι μελετές και οι ιστορικοί κάθε φορά βρίσκουν καινούργια στοιχεία και τα μεταφέρουν και τα ασφαζόμαστε και εμείς με αγάπη. Να πούμε ότι τις καραμάντολες, εκτός από τις ερδίσεις, τις φτιάζανε και η εκάστοτε γυναίκα του κατόχου. Ήτανε και πιο απλά υπήρχανε, χωρίς πολλά και ντύματα πάνω. Να πούμε ότι φοριέται και με μαύρο από κάτω και με άσπρο και με καρό που συνηθιζόταν καθημερινά. Να πούμε για το κεφαλομάντιλο ότι η αρχική του λέξη είναι στον αργαλιό φατό. Η αρχική του λέξη είναι η πέτσα. Θα το ακούσουμε μπολίδα, θα το ακούσουμε με διάφορα ονόματα. Είναι τετράγωνο πάντα, γίνεται τρίγωνο και μετά δένεται με ένα περίτεχνο δέσιμο. Και να πούμε ότι το δέσιμο έχει δείχνει και το χαρακτήρα του καθενός. Υπάρχουν πολλά δεσίματα. Βέβαια τα τελευταία χρόνια ίσως έχουμε καταλήξει και έχουμε έτσι ένα πιο εύκολο δέσιμο, το οποίο και αυτό παρατηρείται στην Κρήτη, αλλά έχουμε ξεχάσει το δέσιμο της κεφαλής του ή το καπάκι που λέγανε οι παλιοί. Είναι λίγο πιο δύσκολα και πιο περίτεχνα. Αυτή την πέτσα λοιπόν φορεί ο Χαράλαμπος. Να πούμε λοιπόν ότι φορεί ένα ράσο ή γαμπά ρασίδι που το φορούσαν και γινόταν μια συγκεκριμένη επεξεργασία από τα μαύρα πρόβατα συνήθως. Θα μας πει όμως ο Μανώλης ότι και τσέλιες την κουρεύανε παλιά και γινόταν επεξεργασία. Αφού την πατούσαν λοιπόν στην πατητή, γινόταν κάπως αδιάβροχη η κάπα. Βέβαια λένε και κάποιοι παλιοί ότι τα σήκωτε και όταν βρεχότανε, ισχύει και αυτό, αλλά ήταν απαραίτητο εξάρτημα του βοσκού, του κτηνοτόφου, του γεωργού. Αυτό το παλτό είχανε, το γαμπά, αυτό που βαλούσανε, και μάλιστα δεν έχουν επομείνει παλιά, γιατί τα περισσότερα τα αφήνανε στο κλαδί εκεί που βόσκανε ή εκεί που κάνανε όταν ασχολούνταν με τα πρόβατα, καθίζανε και κάνανε το κολατσιόντο κτλ. Πολλές φορές έχω συναντήσει γέρους και λέει σε εκείνον τον τόπο στην τάδε μαδάρα, στο τάδε κλαδί του Δρυγιά, έχω παρετημένο το ράσο και το γαμπά μου, αλλά καλιά να μην πάρω, τώρα πάρω να μην περάσω αυτά που πέρναγα. Τις δυσκολίες του καιρού. Να πούμε για το μαχαίρι ότι συναντάμε στην Κρήτη συνήθως, επειδή έχει γίνει διάσημο το μαχαίρι το ασημωτό, δεν ήταν εύκολο για όλους να έχουν ασημωτό μαχαίρι. Έτσι είχαν με δερμάτινη θήκη μαχαίρια, είτε μαυρομάνικα είτε ασπρομάνικα, τη μασά από πίσω, την οποία τη χρησιμοποιούσαν και για τα κάρβουνα του αργυλέ να σκαλίζουν τη φωτιά και για διάφορους χρηστικούς τρόπους. Σε κάποια εκπομπή που θα γίνει από κάποιο ειδικότερο θα αναλύσει περισσότερο το μαχαίρι. Το υπόδημα είπαμε, και να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Γρηγόρη τον Τέρτζη για το γαμπά. Λοιπόν, να πούμε, θα σε παραλείψω Μάρη, θα φτάσουμε τελευταίο σε σένα. Να έρθουμε εδώ στον Κανάκι. Ο Κανάκης φοράει την ίδια φορεσιά με το Χαράλαμπο, με ανοιχτό γυλέκι, έτσι. Να πούμε ότι είναι η φορεσιά που έλαβε ο κάθε άντρας στην Κρήτη, είναι με μπλε τσόχα. Φοράει γυλαίκο, βράκα και καπότο. Να πούμε ότι συνηθίζεται και το μεϊντάνι και ο γαμπάς και το μεϊντανογύρωκο, θα δείξουμε δύο παραδείγματα μετά. Να πούμε ότι φοράει καδένα. Η καδένα ήταν δυο λογιό. Θα δούμε και στο Μάριο την πλεχτή και τη σκαλιστή που λέγανε οι παλιοί. Να πούμε ότι φοράει ασημωμάχαιρο και όχι με δερμάτινη θήκη. Και εδώ θέλω να πω μια μαρτυρία και να πούμε ότι φοράει το κεφαλομάντιλο, το οποίο δημιουργήθηκε
αρχές του 1900, είναι πλεκτό μαντήλι, δημιουργήθηκε στην περιοχή των Σφακίων και το δέσιμο είναι σφακιανό και μάλιστα για να είναι ένα κεφαλομάντιλο σωστό, έλεγαν οι παλιοί ότι δεν θα πρέπει να περνά, ούτε ο ήλιος λέει δεν περνά από μέσα. Το κεφαλομάντιλο είναι πάντα τετράγωνο, γίνεται τρίγωνο και μετά δένεται. Να πούμε λοιπόν ότι με μια μαρτυρία του κοπάς του Νίκου, ο οποίος πόθανε 100 χρόνο από την Αυρόπολη Σφακίων, ρωτώντας τον για τις φορεσίες, λέει το 1930 με 35, μία φορεσιά έκανε 38-35.000 δραχμές για να τη ράψει κάποιος. Και ο Τερζής που καθόταν εκεί στο χωριό μπορεί να καθόταν και 2 χρόνια και να έλαβε όλες τις γειτονιές ή όσους μπορούσε. Δηλαδή 35.000 του λέμε πόσο ήταν τότε, το 1935 με 1940. Λέει όταν ένα σπίτι στο Ρέθμνο, στην πόλη του Ρεθύμνου, προς το λιμάνι έκανε 38.000 δραχμές, φανταστείτε ότι μια φορεσιά έκανε 35.000 δραχμές. Τη ράβανε μία φορά. Την καθημερινή φορεσιά που φορούσαν ήταν η καραμάντολα ή άλλα υφάρματα. Η τζόχινη τη φορούσαν μόνο για καλό ντύσιμο, για να στολιστούν να πάνε σχιονικές εκδηλώσεις ή όπου έπρεπε. Τώρα βέβαια έχει διατηρηθεί ως επί το Χρήστον αυτή η φορεσιά και από τα συγκροτήματα και από τους πολιτιστικούς συλλόγους. Η ζώνη είναι πάντα φαντή, είναι 9 πύχη, 6 πύχη, 6 πύχες, 9 πύχες, είναι μακρέ, είναι φαρδιά γύρω στους 40 πόντους, θα δείξουμε και μια γνήσια μεταξωτή και φοριέται και με μαύρο και με άσπρο στιβάνι και με βακέτα φορούσα. Να πούμε στα πέτα ότι αναγράφεται η χρονολογία του κεντήματος με περίτεχνα σχέδια και τα αρχικά του κατόπου. Πολλές φορές είχαν χαθεί καπότα κτλ. Αλλά βρεθήκανε γιατί υπάρχει το στοιχείο μέσα. Γραμμένο του κατόπου, τα αρχικά. Ευχαριστούμε κανάκι. Λοιπόν, Μανώλη, Φιωρέτζη, αν έχεις την TV, θα τα εξηγήσει μονακώς γιατί θα τα πεις καλύτερα νομίζω και ειδικά όταν βλέπουμε το χαρτσάτο αυτό γαπά που συνηθίζεται στην περιοχή του Μεραμπέλου, έτσι. Και όχι μόνο, και στο Λαβδού και στη Λαγκάδα έχουν βρεθεί. Και θα ήθελα να πω ότι από όταν ήρθα, μόλις σου λένε έβαλες ένα τζιν γυλαίκο, θα ήθελα να το εξηγήσεις λοιπόν. Θέλω να το βγάλω λοιπόν. Βλέπουμε το γυλαίκο, είναι καθημερινό γυλαίκο, είναι με ύφασμα του αργαλιού που ήταν βαμμένο. Βλέπουμε πάλι βράκα με πανί μπαμπατσερό που ήταν του αργαλιού ύφασμα. Βλέπουμε τα δύο πουκάμισα που φορούνταν σαν παλιά, όλοι φορούσαν δύο πουκάμισα. Σε επίσημες περιπτώσεις το μέσα πουκάμισο ήταν τσεντημένο στην Ανατολική Κρήτη. Στην υπόλοιπη Κρήτη ήταν χωρίς τσέντημα. Βλέπουμε έξω φαρδί, έτσι φαρδί τώρα. Φαρδί, πολύ πιο φαρδί. Το από μέσα ήταν 4 δάχτυλα από τον καρπό, αλλά με τον τρόπο να αναμπουκώνουμε, να ανεβαίνει το έξω που κάμισο, φαινόταν το μέσα. Βλέπουμε τα στιβάνια βακετένια και το στιβανόδεμα. Το στιβανόδεμα εδώ φαίνεται σαν φούντες. Να πούμε ότι η επεξεργασία του δέρματος παλιά δεν υπήρχε, τα δέρματα δεν είναι όπως τώρα που μπορούν να στέκονται και γι' αυτό είχαν φέρει λοιπόν το στιβανόδεμα. Και γι' αυτό η μαρτυρία του γέροντα που είπαμε ότι τα στιβάνια σου μπράβο που τα έχεις δεμένα ψηλά, εννοεί με το στιβανόδεμα. Δεν τα άφηνε να φαίνονται οι γάπες του. Το στιβανόδεμα πολλές φορές όμως είχε και άλλη χρήση, ήταν 3, 4 και 5 μέτρα. Όταν ήταν στο χωράφι να μπορούν να μαζέψουν ξύλα. Βγάζανε τα στιβανοδέματα για να μπορούν να μαζέψουν ξύλα. Βλέπουμε το μαντήλι κεντητό στην Ανατολική Κρήτη. Εκεί ήταν και ένα σημείο για να γνωρίζει ο κάθε άντρας άμα ήθελε κάτι, τους το έστελνε η γυναίκα στο καφενείο με ένα κοπέλι. Βλέπουμε το μαντήλι. Το κεντητό είναι μεραμπέλο, κάτω μεραμπέλο και σε λακανιώτικα το συναντάμε περισσότερο. Είναι το επίσημο κεφαλοκάλυμα της περιοχής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχω κάνει μία δεσά πένθυμη, δηλαδή έχω βάλει ακόμα άλλο ένα δεύτερο μαντήλι για να δείξω το πένθος. Το συγκεκριμένο το έχω δει σε λάκανο σε μία συγκεκριμένη φωτογραφία.
από κύριε Μετάν. Το ρασίδι, το χαρτζάτο, είναι το επίσημο μπουφάν, θα λέγαμε, της εποχής. Χαρακτηριστικό στα χαρτζάτα ρασίδια ήταν τα μήλα που είχε μπροστά και ήταν, δεν το αφορούσαν αυτά όποτε και να ήταν. Τα βάζανε συγκεκριμένα μόνο σε επίσημες μέρες. Όπως και το καθημερινό, το ρασίδι ήταν από μαύρα μαλλιά και στον αργαλιό φαίνανε σαν φάδι, δηλαδή πλαγιαστές κλωστές ήταν μαύρα μαλλιά, ενώ οι όρθιες κλωστές ήταν μαύρες αρνιές. Δηλαδή από μικρά πρόβατα μαύρα. Μιας και το λέμε όλοι, να δείξουμε ότι και στην περιοχή των Χανίων φορέθηκε το άσπρο ρασί, το ράσο, έτσι, στα σφακιά, στις λάκους, και είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε ένα ράσο το οποίο το έφτιαξε μια γυναίκα από τα Μεσχλά πριν λίγα χρόνια και μάλιστα μου είπε χαρακτηριστικά ότι έραβα του πατέρα μου και του αδελφού μου και θα το ράψω παιδί μου και μας έβαλε ψαρώνημα με τα γαϊτάνια γύρω γύρω γιατί είναι σπάνιο όπως είπαμε, τα περισσότερα τα έχει καταλύσει ο χρόνος, έχουν εφθαρθεί και δεν βρίσκομαι. Τα άλλο... Πολύ ωραία, δεν πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Να πούμε κάτι ενδιάμεσο τώρα. Πριν καταληφθεί η βράκα και περάσουμε στην κοιλώτα, η οποία η κοιλώτα είναι στρατιωτικό ένδυμα και έρχεται περίπου από τις αρχές του 1900 μανόλια και από τις μαρτυρίες τις δικές σου αλλά και αυτά που βρίσκουμε, οι Κρήτες χρησιμοποίησανε την κοιλώτα και να πούμε και την αλήθεια από μαρτυρίες γερόντων όταν βγάλανε τη βράκα επετούσανε λέει στα όρη, διότι ήταν πιο ανάλαφρο το ένδυμα της κοιλώτας. Να πούμε ότι έχει χαρακτηριστικό ένδυμα με φούσκα, υπάρχουν περιοχές, αυτή είναι μια ρηχτή κοιλώτα. Έτσι, στο νομό Χανίων φοράνε ριχτές και ημίριχτες, στην υπόλοιπη Κρήτη φοράνε στεκάτες. Χρησιμοποίησαν λοιπόν το γυλαίκο είτε σταυρωτό είτε ανοιχτό σε μια μεταβατική περίοδο μαζί με το ζωνάρι και αργότερα εγκαταλείφθηκε και το γυλαίκο ή προσθέθηκε το γυλαίκο το ευρωπαϊκό με τα κουμπάκια. Η πολίδα κλασική του Κρητικού και να πούμε τώρα για την καβαλιασμένη κοιλώτα. Όσες κοιλώτες και ειδικά στον πόλεμο που περάσανε πολύ δύσκολα οι Κρήτες και δεν είχε κάποιος ευχέρεια να αντικαταστήσει το ένδυμα, την εμπάλωνε μέχρι να γίνει κομμάτια. Έτσι λοιπόν θα σας πω μια προσωπική μου εμπειρία, η συγκεκριμένη κοιλώτα που έπαθε μια βλάβη, κάηκε με ένα τσιγάρο, την καβάλιασα. Από εκεί και πέρα έκανα το λάθος και τη φόρησα σε ένα γάμο, θεωρώντας ότι ήταν ένα καινούριο ένδυμα. Με περηφάνεια ότι απέκτησα και εγώ μια καβαλιασμένη κοιλώτα που είδα στα πανηγύρια. Πηγαίνοντας λοιπόν στο γάμο, έβλεπα ένα χέρι ενός φίλου μου και μου λέγε έλα εδώ επίμονα. Μέχρι να φτάσω, έκανα περάσει 10 λεπτά, μέχρι να χαιρετήξω, φτάνω εκεί πέρα, μου λέει σε παρακαλώ, αν δεν έχεις παράδες να ράψεις κοιλώτα, να μην σε ξαναδώ με μπαλωμένα ρούχα. Εγώ θα σου δώσω να ράψω μια καινούργια κοιλώτα. Λέω Παπα Δημήτρη, δεν είναι αυτό. Μου λέει παιδί μου, εμάς οι πατεράδες μας τη φορούσαν γιατί δεν είχαν λεφτά να ράψουν. Έτσι λοιπόν δεν ξανάβαλα καβαλιασμένη κοιλώτα σε επίσημη κοινωνική εκδήλωση, παρά μόνο καθημερινά ή σε διάφορα όχι επίσημες εμφανίσεις. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να περάσουμε λοιπόν και στην κοιλώτα η οποία είναι καθιερωμένη πλέον, την κοιλώτα το ποκάμισο, το κεφαλομάντυλο, είτε κεφαλομάντυλο με κρούσια, είναι κρούσο μάντυλο, μπολίδα, είτε πέτσα, είτε το οτιδήποτε, όπως έχει αυτή τη στιγμή καθιερωθεί με το ποκάμισο μας και βλέπουμε πάρα πολλούς στην Κρήτη και κάνουν μια φορεσιά, έχουν μια φορεσιά είτε στους γάμους, στη βαφτίση της οικογένειάς τους και επικρατεί αυτή την περίοδο στην Κρήτη. Ευχαριστούμε πολύ, Χαρόλαμπε. Είτε με σακάκι όπως φοράω εγώ, είτε χωρίς σακάκι, είτε με γυλαίκο. Έχουμε αφήσει τη χρυσοκλωστή τελευταία. Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει για τη χρυσοκλωστή. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να γράψει μια χρυσοκλωστή.
μόνη της καταλαβαίνουμε, ακούγοντας μέσα στο πλωστή, ότι έχει κόστος. Σίγουρα αυτές οι διαφορετικότητες που υπάρχουν στα ενδύματα, είτε στο μαχαίρι, στα αντικείμενα ή κάπου αλλού, έχει να κάνει με την τάξη του καθενός, με ποιος είναι εύκολος, ποιος μπορεί να κάνει περισσότερα έξοδα. Όμως υπάρχει στις καταγραφές μας, συναντάμε στο Λύκειο Ελληνίδων, συναντάμε στη Δόλα Στράτου, συναντάμε σε φωτογραφίες στην Κρήτη, συναντάμε τον Κατεχάκη, συναντάμε, φορέθηκε και αυτό το ένδυμα, δεν είναι για όλους, επειδή υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες από καβάσιδες, από τουρκοκριτικούς, οι οποίοι ήταν εύποροι κτλ. Σίγουρα φορέθηκε και από τουρκοκριτικούς, αλλά και όλα τα ενδύματα βράκα ζηλέ που φορέθηκαν από τουρκοκριτικούς και τουρκοκριτικές, αντίστοιχα οι γυναικείες, το ίδιο και οι αντρικές, και έχουμε κάποιες ανταλλαγές, θα έλεγα έτσι. Να πω ότι ο Μάριος φοράει με ιντάνι χρυσοκέντητο γυλαίκο σταυρωτό, μια γνήσια μεταξωτή ζώνη, ένα μαχαίρι που με τη μόδα επιχρυσώθηκε και υπάρχουν χρυσά σημεία με ελεφαντόροδο, την καδένα την πλεχτή, όπως είπαμε, και να πω ότι φοράει το φέρσι το οποίο διαμορφώθηκε μετά το 1700 είτε με δέσιμο σαρικιού, όπως ελέγανε, είτε ελεύθερο. Όλοι οι οπλαχηγοί και οι καπετάνοι να πούμε ότι το φεσάκι στην Κρήτη λέγεται σπαστό φεσάκι, κυρτό προς τα πίσω. Και η φούντα του, το θύσανο, όπως είναι η κανονική ονομασία, έρχεται μπροστά στον νόμο. Δεν είναι τουρκικό, όπως φοράει και η υπόλοιπη Ελλάδα και στα νησιά και η Ευζώνη κτλ. Έτσι φορέθηκε και στην Κρήτη. Ήτανε η επιρροή της εποχής. Και το λέω αυτό γιατί αν μας βρει ο Χαράλαμπος στη φωτογραφία του Κονδυλάκη από τη Βιάννου, ο οποίος θα είναι διορισμένος στα δικαστήρια των Χανίων, στο εφετείο, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα δούμε ότι φοράει ένα τουρκικό φέση. Βλέποντας κάποιον στη φωτογραφία θα νομίζω ότι είναι κάποιος τουρκοκριτικός ή ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξισλαμιστεί ή ότι είναι Τούρκος. Όμως δεν είναι έτσι. Κάποια αρχεία που έχουν βρεθεί και κάποιες μαρτυρίες, ειδικά του Πολιουδάκη από την Ανώπολη, ο οποίος πέθανε 107 χρονών και πρόλαβε για την επανάσταση του Βασκαλογιάννη, ήταν 10 χρονών όταν γνώρισε τον ίδιο τον Βασκαλογιάννη στην Ανώπολη, και έχουμε μια μαρτυρία η οποία εκδόθηκε το 1987, αν δεν κάνω λάθος, στο περιοδικό Κρήτη στην Αμερική, και είναι πολύ σημαντικό και για εσάς. Γράφει ότι υπήρχαν ενδυμασίες που ήταν και ήδη και των Τούρκων, και εγώ ναι, φορούσα μια ενδυμασία που μόλις με βλέπανε, ευρωπαϊκή είναι μεν, αλλά ο τρόπος ήταν εραμένος και το ύφασμα, με χαιρετούσαν Τούρκοι. Ενώ δεν ήμουν Τούρκος, όλοι οι υπάλληλοι λοιπόν, οι δημόσιοι, υποχρεούντασαν να έχουν μια συγκεκριμένη φορεσιά. Το ίδιο λοιπόν ο Κονδυλάκης φοράει ένα φέση τουρκικό σταθερό, και κάποιος μπορεί να το νομίζει για Τούρκο, αλλά γράφει από κάτω ότι ήταν υπάλληλος και υποχρεούνταν να φορέσει αυτό το φέση. Και μάλιστα στον Πολιουδάκη στο αναφέρω, έτσι σαν λεπτομέρεια, ότι πήγε και παρήγγειλε, για να μην σας εξιστορώ την ιστορία, πήγε και παρήγγειλε για να προσελκύσει κάποιον άνθρωπο τσόχινη, τσόχα μαύρη, και τον ερωτά αυτός ο τουρκοκριτικός, λέει είσαι σφαγιανός, που σημαίνει ότι μόνο οι σφαγιανοί εκείνη την περίοδο του 1804 φορούσαν τσόχα. Αυτά με τον Μάριο, φοράει λευκό υπόδημα, μέρα φύ, έτσι, υπήρχαν δύο ενιδών. Υπήρχε η ραφή, την οποία διατηρείται ακόμα στον ομό Χανίων, έτσι, λίγο πιο μητερά. Παλιά είχαν τα στιβάνια προκαδούρες, να πούμε, για να μπορούν να μην γλιστράνε, να σκαρφαλώνουν στα χαράκια κτλ. Και υπάρχει το στιβάνι που έχει αψίδια και τα καλάμια, όπως είναι του Κανάκη και του Χαράλαμου. Εκτός από τις βακέτες που ανέφερε ο Μανώλης. Λοιπόν, ευχαριστώ Μάρη. Να βγάλεις λίγο το μεϊντάνι, να δείξουμε λίγο το ποκάμισο. Μια σε έκανες το κόφο. Να πούμε λοιπόν ότι φοράει μεταξωτό ποκάμισο ο Μάριος, έτσι φάγκο μάνικο, είναι αντίγραφο από παλιό που έχει βρεθεί, έτσι σγουρό μετάξι, φορέθηκε στο νομό Χανίου και σε άλλους νομούς, στην επαρχία Σφακίων περισσότερο και στην επαρχία Σελήνου, το οποίο είναι το αντίγραφο. Σπάνια φοβούνται τώρα, όλα έχουν να κάνουν με την τάξη του καθενός και το μερακλίτσι, γιατί και η φορεσιά όπως όλα είναι ένα μερακλίτσι. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να δείξω
πριν φύγουν τα παιδιά, δύο πράγματα, να δείξω ένα πολύ σημαντικό εξάρτημα της τότες εποχής. Και θέλω να ευχαριστήσω τον ξάδερφό μου, τον Ευθύκη, τον Τζιρτζιλάκη. Αυτό λοιπόν, επειδή βρίσκονται σπάνια, είναι ένα παραδοσάκουλο. Εδώ βάζαν λοιπόν τους παράδες, τα νομίσματα της εποχής και είτε ήταν μακρύ και το φορούσαν από μέσα από το γυλαίκο, να μην χάνουν, είτε το βάζανε στο ζωνάρι και τη βράκα τους. Είναι ένα πολύ αξιόλογο και όμορφο κομμάτι, το οποίο έχει χαθεί, το λεγόμενο παραδοσάκουλο. Πριν φύγετε, να πούμε, να δείξουμε, θα ήθελα να δείξω το Google και να πω κι άμα μας βρει ο Χαράλαμπος δύο φωτογραφίες που απεικονίζουν το Google. Επειδή τα τελευταία χρόνια θεωρείται ο Κούκος, να πούμε ότι γίνεται μια επεξεργασία από ένα και δημιουργείται ένα δέρμα ή ύφασμα που λέγεται αστραχάν. Έτσι φτιάχνονται και μάλινοι βέβαια, αλλά είναι πιο σπάνιο το αστραχάν, το οποίο νομίζω είναι από το στομάχι του λιθιού. Σφαζότανε πρόβατο. Σφαζότανε πρόβατο. Σφάζανε τη μάνα για να πάρουν το μικρό. Να πάρουν το μικρό, μάλιστα. Η κακή ποιότητα αστραχάν ήταν τριόμερο το ταρνί. Μάλιστα. Φορέθηκε όμως σε όλη την Κρήτη. Και εγώ προσωπικά έχω βρει και στην επαρχία και σαν πάρα πολλούς, και στην επαρχία Σφακίων και στο Λασίδι. Μπορεί να διατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια στον ομό Λασιθίου, αλλά να ξέρετε ότι φορέθηκε και μπορεί και ο καθένας σε κάθε επαρχία να το συμπεριλάβει στην φορεσιά του. Τέλος, θα ήθελα να δείξω ένα παλιό φέση, έτσι, το οποίο βρέθηκε και έχει απάνω, θα διακρίνεται ένα μαύρο τούλι. Κάτι σαν τούλι, το οποίο το βάζανε στο πένθος, δηλαδή από το κόκκινο, για να μην χιονίζεται το πορφυρό και το κόκκινο, προσθέτανε το μαύρο για να δείξουν ότι υπάρχει η ένδειξη πένθους. Και για το πένθος υπάρχουν πληροφορίες ότι το μαχαίρι που είχαν στη μέση τους το γυρίζανε ώστε ο δράκος που υπάρχει να δείχνει προς τα κάτω, όπως και τα κεφαλομάτιλα τα αφήνανε ελεύθερα ή τα δένανε με γυναικείο τρόπο πηγουνίτη, αν είχε πεθάνει η γυναίκα τους, πηγαίνοντας στις καθημερινές δουλειές, να δείξουν το σεβασμό και το ήθος στον άνθρωπο που έχει χαθεί. Αυτά από μένα. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο, στις φορεσιές, θα μας αναφέρει δύο πραγματάκια η Εμμανουέλα στα αγγλικά, διότι δεν μεταφέρονται και δεν μεταφράζονται όλα αυτά, έτσι. Αντρέα Μακάκα, μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα μετάφραση, να μεταφραστούν όλα, αλλά νομίζω κάποιες ερμηνείες και κάποιες έννοιες δεν μεταφράζουν. I would like to say you a few things about the men costumes here. Antoni said very important and a lot of information about all these costumes, but I hope I could transfer you all the knowledge, but I can't. At first, I would like to say that the common things that we see here is the shirts, that every costume has a shirt, trousers, like a vraka or a kilota, and the shoes that are called stivania. Through the years, we can see some differences about the colors, about the shape, and how and the way they put it on them. As we can see here, it's an everyday costume. We have the kefalomandilo on the top that has a very specific way of binding. It's a square binding. It starts with a triangle and then it's square. We have the shirts, in this case if it's black. And we have the coat, it's or a cape, it's from the hair of goats. In this case, it's a white goat. And if you remember the other color, it was like brown or black. It was from a black goat. The trousers, in this case, it's braka and stivania. As you can see, in his waist, he's wearing a belt.
If we go to Kanakis, who is standing over there, as we see, it's a more exclusive costume. He's wearing a blue braca with a black stivania and a black shirt. As we see, the kefalomandilo it's with crosshair. No, we call it crosshair, but it represents the tears of the. Yes, of the war and all this grief that the Cretan is feeling. And we have the knife, of course, as we see in the other costumes over here. But in this case, we have a silver part. But here we have the case of the knife is leather, and here is silver. A beautiful and important thing that we have to refer is the cape, the coat, that in the one hand has the first letters of their names, and in the other side it has the date that the coat is made. We have to say that this is very expensive costume. In the past, it is said that it has the price if you buy a house. Now we see the other costumes that we have here. In here they are similar, as we see. The differences are in the kefalomandilo, that we have some beautiful flowers and leaves on the top. We have very beautiful details in the coats and in the clothes that we put inside them. And we found them in the East Crete. Okay, and now we see a very beautiful costume with golden clothes and a very specific shirt. We have a very a different cloth on, for the head. We have to refer that it's not a Turkish cloth, it is Cretan. Although it sometimes we think that it is similar with the Turkish. Here we have white shoes, stivania. And the detail that have to refer here is that it has a line in the middle. And in the last costume, that is Babis, the last person you see here, is with the black shirt, the black gilota, that as we see gilota is more common trousers than braca, and the stivania, in this case, they are brown. We have many colors about stivania. We have black, brown, and white. And of course, the way that they are put, the kefalomandilo, is different than the other, but now you can see every way of binding, like this or like all the others. Πολύ ωραία. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εμμανουέλα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε και την ευκαιρία που μας δώσετε να πούμε δύο πράγματα, γιατί ο πλούτος της κρητικής λαογραφίας, της μουσικής φορεσιάς, γενικά των εθήμων, είναι τόσο μεγάλος που νομίζω δεν εξαντλείται ούτε σε 2,5 ούτε σε 3 ώρες. Θέλω να πω ότι ό,τι είπα και ό,τι έκανα το κάνω με αγάπη για τον τόπο μου, για την Κρήτη μας και για όλους τους κριτικούς. Αυτά τα λίγα πράγματα που εισπράττω και που μαθαίνω και εγώ καθημερινά και ήδη με τον Μανώλη, με τον Γιώργη και όλη την παρέα είπαμε πολλά πράγματα και πράγματα που δεν ήξερα, τα έμαθα και τα θυμηθήκαμε και σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μανώλη τον Πατακό, τον Πατακομανώλη, τον Λογογραφικό Μήλο Κουρίτες,
για αυτά που μας, για τα αντικείμενα που μας δάνεισαν και τη βοήθειά τους, τον Ευτίκη τον Τζιλτζιλάκη, τον Μανώλη τον Μπαλτζάκη, τον Γιώργη τον Ψαράκη, τον Μανώλη τον Φιωρέτζη, τον Μανώλη τον Χνάρη, με αγάπη, τον Αντρέα τον Αεράκη για τη φιλοξενία, τον Μπάμπη, τον Τζαγκαράκη, τον Κακουλάκη, όλη την παρέα που μας φιλοξένησε, τους συνάδελφούς μου και συνεργάτες μου, τον Χαράλαμπο, τον Πιτροπάκη, τον Κανάκη, τον Κοζονάκη, τον Μάριο, τον Χριστονάκη, τον Φίλο, τον Μπάμπη, τον Σφαγιανάκη και ξανά τον Γιώργο Τζαράκη, όλα τα κορίτσια που βοήθησαν, τις κοπελιές που μου κάναν την τιμή και με βοήθησαν να ντυθούν με τις φορεσίες. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω και την Εμμανουέλα τη Χριστάκη και όλους αυτούς που μας βοήθησαν να γίνει πραγματικότητα αυτό το ζωντανό σεμινάριο. Να με συγχωρέσετε για τυχόν λάθη και παραλήψεις. Εδώ ο Αντρέας Μπατάκης από τον Τορόντο. Παιδιά, συγχαρητήρια σε όλους. Τα παλικάρια, στις κοπελιές. Αντώνη, ήταν εξαιρετική παρουσίαση. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Τα σχόλια, όλα που έχει κάνει ο κόσμος, είναι συγκλονιστικά. I think everybody was very impressed. Everyone has been impressed by describing the costumes, τις φορεσιές. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο να μεταφράσει κάποια πράγματα, γιατί κάποιοι πιο έντονα τα βράστη. Σίγουρα, και όχι μόνο. Γιατί, όπως ξέρεις, αν έχεις έρθει εδώ στο Καναδά, ακόμα και αν αναγκαστούμε να μιλήσουμε στα αγγλικά, πάλι τα πράγματα θα λέμε με το πραγματικό του όνομα. Σωστό, το ξέρω. Βεβαίως. Ευχαριστούμε όλους. Έχω μια ερώτηση που έκαναν κατά τη διάρκεια. Αν έχεις ερώτηση για τον Καρακιλέ. Για τον τουρκοκριτικό. Όπως και ο Αλή, ο οποίος δεν τους αναφέραμε, ο Αλή Σουμάνης στην Κρήτη, είναι και ο Καρακιουλές στην Ιερά Πέτρα της επαρχίας του νομού Λασιτίου, έτσι είναι και ο Καραγκιουλές. Ο Μουσταφά Καραγκιουλές ήταν δίπλα από το χωριό μου, τουρκοκριτικός. Είχε γεννηθεί και αυτός και ο πατέρας του στα Καλεριανά της Άμμου. Έμενε σε μια γειτονιά στα Μαντωνιανά. Μάλιστα είχε καλή σχέση με τους χριστιανούς και έπαιζε βιολί και έβγαλε και 4 περίφημα συρτά. Θα σας πω όμως και μια άλλη πληροφορία που δεν είναι ευρέως γνωστή, ότι πριν από τον Καραγκιουλέ υπάρχει ο Βιολατοράκης, ο οποίος είναι τουρκοκριτικός και μένει στα Γαργαλιανά, στο χωριό μου, ο οποίος μάθαμε από αυτόν, από τον πατέρα του Κουνέλη, τον Κουνελοκοστή, που είχε αγοράσει ένα βιολί από τον Γιώρο, τον εγγονό του Στέφανου, ο οποίος είχε αγοράσει το βιολί από τον Βιολατοράκη που του το έκανε δώρο ο Πασάς των Χανίων. Έτσι λοιπόν μάθαμε την ύπαρξή του σε μια συνέντευξη του 1922 από τον Κουνελοκοστή και μάλλον υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι ήταν δάσκαλος και του Καραγκιουλέ. Αυτά λοιπόν από μένα. Πολύ ενδιαφέρον. Και μια άλλο είναι για να καταλάβει δηλαδή αυτό που λέμε καμιά φορά πάλι της Κρήτη. Ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει κουτσουκάσει ένα συμβουλή τον νότο σε μια από τις φωτογραφίες που περάσανε όταν σε νοητό μου τον Πάπη να του στείλαμε τη φωτογραφία. Γιατί τον ονόμα του λέει ότι ήταν το καραβί και την πύρα και 4-5 άλλε σε μια από τι φωτογραφίε που περάσαμε. Α, είναι ο Σταύρος ο Μαυροδημήτρης. Ο Μαυροδημητράκης. Όχι. Τώρα δεν ξέρω τι να πάρει σε εδώ πέρα. Θα στη στείλει όλε. Ο Χαράλαμπος θα σου τη στείλει όλε. Ωραία. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω και πάλι, Αντώνη Ματζάκη και όλου εκεί και την οικογένεια Εράχη. Πάμε τον Τζαγκαράκη, τον Χαράλαμπο για όλη τη δουλειά που έκανε για το συνδυασμό της εικόνας και του ήχου. Γιατί δεν ήταν εύκολο, ήταν καινούργιο για όλους μας. Όλοι μας το κάνουμε αυτό πρώτη φορά. Σίγουρα. Και να είσαι καλά, Αντώνη. Χάρηκα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Εύχομαι να σμίξουμε. Εύχομαι να σμίξουμε από κοντά. Και πιστεύω όλοι το ευχόμαστε. Να βρεθεί τρόπο για να σμίξουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ από την Κρήτη μας. Να είστε καλά!